Γεια χαρά παιδιά, Ζήσης Ροκ εδώ. Λοιπόν, σήμερα με την καινούργια κάμερα, λογικά είναι το πρώτο βίντεο αυτό. Μπορεί και όχι. Βασικά μπορεί να είναι το intro του Red Dead Redemption, αν το έχω βγάλει πιο νωρίς. Δεν το έχω ακόμα σκεφτεί τι θα παίξει. Τέλος πάντων, σήμερα θα πάμε το Mano Miner προφανώς, στο ήχος εικόνα show που είναι εκεί στο hotel, αυτό το ξενοδοχείο απέναντι από το πεδίο του Άρεος. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Και δεν είχα σκοπό να τραβήξω αυτό το βιντεάκι, απλά λέω μια και πήρα την κάμερα, ας την βγάλω για να το δοκιμάσω. Όπως βλέπετε τραβάω στα 50fps, αυτά του είδους τα βίντεο θα είναι στα 50fps. Τα άλλα τα κλασικά βίντεο όπου κάθομαι σας μιλάω για τεχνολογία κτλ. Θα είναι το κλασικό 24-25fps εκεί πέρα που τραβάμε κανονικά. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα τώρα, είναι μεγαλύτερο file size και δεν κερδίζω τίποτα. Οπότε ναι, αυτό, τα λέμε. Συνεχίζουμε σε... Για εσάς σε τίποτα, για μένα σε κανένα μισάωρο. Γεια! Εδώ με Mano Miner, πεδίο Άρεος. Πάμε εκεί. Τούντο ρε μαλάκα, που είμαι χάλια στο να δείχνει πράγμα στην κάμερα. Αυτό εκεί, εκεί, εκεί. Όπα, δεν φέρω με εγώ, είμαι out of focus. Πώς λέγεται ρε μαλάκα. Στο Blue Park πράγμα, εκεί πίσω. Ρε φίλε, γιατί δεν έχει φοκουσάρει σε εμένα και έχει φοκουσάρει στο ξενοδοχείο. Εκεί πίσω, εκεί πάμε τώρα. Βαριέμαι να συνδέσω το μικρόφωνο επίσης, μάλλον θα το κάνω χωρίς μικρόφωνο αυτό. Παρόλο που το intro το κάναμε μικρόφωνο. Βαριέμαι, ό,τι κάνει η κάμερα. Manos Miner, Manos Miner, Manos Miner. Thank you.
χαρά, παιδιά. Αρκετό καιρό μετά, αφού το επισκέφτηκα την έκθεση, γυρνάω το τέλος του βίντεο. Καταλαβαίνετε τώρα, κλασικά πανελλαδικές, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη η περίοδος γενικότερα. Οπότε, κλείνοντας το βίντεο, θα ήθελα να σας πω για κάποια από τα πραγματάκια που είδα και μου άρεσαν αρκετά. Γιατί ήταν έτσι κάπως ιδιαίτερα, ας πούμε, και πρωτοπόρα. Το πρώτο πράγμα, ξεκινώντας από την εικόνα, ήταν οι 8K τηλεοράσεις της Samsung, και ένα εφέ συγκεκριμένα που είχαν, που το έχει το 8K ως τεχνολογία δηλαδή, ότι λόγω της υπερβολικά υψηλής ανάλυσης σε κάποιες εικόνες μπορεί να σου φαίνεται ότι κάτι είναι τρισδιάστατο, δηλαδή ότι κάτι δεν είναι στην εικόνα αλλά πάνω από αυτήν. Και αυτό το είχαν κάνει σε μια σκηνή με ένα μυρμήγκι που παίρναγε πάνω από κάτι βολβούς, πάνω από κάτω από το έδαφος υποτίθεται και τέτοια. Και φαινόταν ότι όντως ένα μυρμηγκάκι παίρναγε μπροστά από την οθόνη σου. Ήταν απίστευτο δηλαδή το εφέ που έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα, η Sony είχε επίσης κάτι πολύ ωραίο που εντάξει τώρα δεν μπορώ να το πω βέβαια ότι είναι της εικόνας, είναι πιο πολύ του ήχου, αλλά ότι όλη της η τηλεόραση ήταν το ηχείο, δηλαδή όλη η τηλεόραση παλότανε και αναπαρήγαγε τον ήχο. Λειτουργούσε όλη η τηλεόραση, δηλαδή όλο το πάνελ ολόκληρο ως ηχείο. Και μας κάνει κάποια στιγμή, μας κάνει κοπέλα, πιάστε εδώ πέρα το ηχείο, και όντως το πιάνουμε και δονούντανε. Οπότε εντάξει, αυτό είναι τρομερό, ας πούμε, τρομερά έξυπνο και βγάζει αρκετά ποιοτικό ήχο εξοικονομώντας ταυτόχρονα χώρο. Βέβαια, εντάξει, για να πάρεις κάτι τέτοιο θες μπόλικα λεφτά, έτσι. Γενικότερα για ό,τι είδαμε σε αυτή την έκθεση θες μπόλικα λεφτά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πας να δεις γενικότερα τι παίζει στον κόσμο της τεχνολογίας. Ως καινοτομία δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ, νομίζω, το τι θα βάλεις εσύ στο σπίτι σου. Τώρα, προχωρώντας στον ήχο, που ήταν και το βασικό έκθεμα εκεί στην έκθεση. Είδα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γενικότερα. Πολύ καλό και ενδιαφέρον ήταν το σετάκι της Kef και της Marantz, και στη μουσική και στο home cinema, όπου βγάζανε τρομερούς ήχους και αξιοποιήσανε και όλες τις τελευταίες τεχνολογίες Dolby Atmos κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός αυτών των δύο. Τώρα όσον αφορά τα πιο παλαβά πράγματα που είδα εκεί πέρα, ένα από τα βασικά ήταν κάτι ηχεία που ήταν στην είσοδο, τα πνόη, τα οποία είχαν ένα τρομερά περίεργο design. Δυστυχώς τα είδα στο τέλος και δεν πρόλαβα να ρωτήσω πολλά πράγματα και πώς ακριβώς δουλεύουν κτλ. Αλλά τα βλέπετε τώρα στα πλάνα, λογικά βάζω πλάνα κάπου εδώ. Πολύ ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, ως design. Το άλλο πάρα πολύ ωραίο ήταν κάποια ηχεία της Acapella, λεγόταν η εταιρεία, η οποία ουσιαστικά είχε κάποιες πάρα πολύ μεγάλες κόρνες, κάτι κόκκινες κόρνες, οι οποίες παναπαρήγαγαν τις μεσαίες και χαμηλομεσαίες συχνότητες, και είχε και Twitter ιόντων, το οποίο έφτιαχνε πλάσμα, παιδιά, για να αναπαράγει τον ήχο, και το οποίο μου είπε ο άνθρωπος εκεί πέρα ότι κανονικά φτάνει μέχρι 100.000 Hz, και φυσικά επειδή δεν πρόκειται να τα ακούσει ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα, το έχουν κόψει στα 30.000 Hz στο crossover εκεί του ηχείου. Τώρα αν δεν ξέρετε πολλές λεπτομέρειες από αυτά που σας λέω, ναι, είναι αυτό το βιντεάκι, είναι πιο πολύ για audio files. Ουσιαστικά το crossover, δηλαδή εκεί πέρα που ρυθμίζει τις συχνότητες μέσα στο ηχείο, το έχουν κόψει στα 30.000 Hz, που είναι πάλι υπερβολικό. Και πάλι δηλαδή δεν τα ακούς, δεν ακούς πάνω από 20.000 Hz. Και επίσης το τελευταίο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, αν και βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον ήχο, τουλάχιστον άμεσα, είναι μια εταιρεία εκεί πέρα που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, όπου έφτιαχνε καλώδια για ήχους. Μόνο που ένα καλώδιο για ρεύμα για να συνδέσει τον ενισχυτή απλά, ξέρω εγώ, μπορεί να έκανε 850 ευρώ. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτά τα καλώδια είναι ειδικά γιατί τα βάζει σε ενισχυτές που πες να κάνουν 8.500 ευρώ, ας πούμε. Οπότε δεν θες να σου κάει αυτός ο ενισχυτής προφανώς. Και σίγουρα θες το καλύτερο καλώδιο ώστε να έχεις σωστή τάση, να μην έχεις θόρυβο κτλ. Ειδικά όταν έχεις ενισχυτές εκεί πέρα περίεργους με λάμπες κτλ. Που βέβαια σε αυτή την τιμή μόνο τέτοιους ενισχυτές θα έχεις. Εντάξει, θες να προσέχεις. Είναι λογικό, αλλά εντάξει, μιλάμε τρομερά πράγματα. Γενικότερα έχει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, δηλαδή πολύ μπρίζα ειδικά. Είχε ακόμα και μπρίζες για να βάλεις τον τοίχο ειδικές. Είχε ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν ήταν, σταθεροποιητής τάσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Ένα περίεργο πράγμα, ας πούμε. Αλλά γενικότερα πολλά, πολύ, ας πούμε, πολύ ενασχόληση με το ρεύμα, συγκεκριμένα όμως το ρεύμα που χρειάζεσαι για να συνδέσεις ηχεία και ενισχυτές. Απλά ήταν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν είχα υπόψη μου, δεν το είχα σκεφτεί ότι παίζει κάποιος να φτιάχνει κάτι τόσο εξειδικευμένο και τόσο ακριβό για ένα τόσο φαινομενικά απλό πράγμα. Αυτά βασικά ήταν από την έκθεση, τα πιο σημαντικά πράγματα, γενικότερα ήταν ενδιαφέρουσα έκθεση.
Και αυτό είναι το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Ξέρω εγώ να έβατε μερικά πράγματα. Φυσικά δεν είναι το ίδιο με το να πάει κάπου στην έκθεση, αλλά εντάξει, για να περάσετε την ώρα σας 10 λεπτά ευχάριστα να βρείτε τρία πράγματα δεν είναι άσχημο. Γενικότερα απευθυνόταν σε audio files πιο πολύ. Δεν είναι συνήθως το κοινό του καναλιού μου κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι πιο πολύ εδώ πέρα είμαστε για PC κτλ. Αλλά καλό είναι, αφού είναι μέσα στο όλο φάσμα της τεχνολογίας, να συζητάμε από εκεί που είναι για αυτά. Γιατί και ο ήχος είναι ένα ωραίο πραγματάκι. Να ακούμε τη μουσική μας ωραία. Μην ξεχνάμε ότι το κανάλι λέγεται Sissy's Rock. Άρα έχει και μια αλφα σύνδεση με τη μουσική. Αυτά λοιπόν, μην πολυλογώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, τώρα το οποίο δεν ξέρω τη φάση πότε θα βγει. Ξέρετε τώρα αυτά είναι πάλι πολύ ρευστά με τις πανελλαδικές. Αλλά μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, ήμουν ο Sissy's Rock, γεια σας.